Κελάρι στο βυθό της θάλασσας αποκτά η Ένωση Ηρακλείου για τα ποιοτικά κρασιά της με στόχο να εξασφαλίσει την ιδιαίτερη γεύση που αναζητούν οι λάτρεις του ίνου ανά τον κόσμο ώστε να γίνουν ανάρπαστα. Η Ένωση Ηρακλείου με συνεργασία την εταιρεία Μπλομπλός ρίχνουμε τα πρώτα μπουκάλια από διγενείς κριτικές ποικιλίες Κοτσιφάλι Μαντιλάρι στο κριτικό πέλαγος. Είναι το καινούριο μας κελάρι. Εμάς μας αρέσουν τα πειράματα. Θεωρούμε ότι η Κρήτη, ο Αμπελώνας, πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα. Θα βυθίσουμε αυτά τα υπέροχα κρασιά με ένα μπλεντ από Κοτσιφάλι και Μαντιλάρι. Διαλέξαμε τοπικές ποικιλίες. Θα τα αφήσουμε στο βυθό, όπως είπε και ο Μύρος, στο κελάρι του βυθού, να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα θα μας ενθουσιάσουν όλους. Το επόμενο βήμα είναι να σηκωθούν με μπαλόνια, να τοποθετηθούν εκεί που πρέπει. Πρόκειται για μια νέα τεχνική, η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Κρήτη, σε συνεργασία με τον Μανώλη Βουτσαλά, με χιλιάδες μπουκάλια ποιοτικού κρασιού από τοπικές ποικιλίες να βυθίζονται με τη βοήθεια γερανού σε βάθος 25 μέτρων. Αυτή την ιδέα έχω έναν φίλο Γάλλο, ο οποίος βουτάει κιόλας και το έχει κάνει σαν επιχείρηση, δηλαδή έχει μεγάλη επιτυχία. Μου έδωσε ακριβώς πώς θα το κάνω, έκαναμε μια δοκιμή, είχε μεγάλη επιτυχία. Το κρασί αυτό, περίπου 5.000 μπουκάλια, είναι του συνεταιρισμού και συνεργαστήκαμε. Είναι σημαντική η διαφορά γιατί έχουμε τη σταθερή θερμοκρασία όπως είπαμε, δεν έχουμε οξυγόνο και αυτή η σταθερή θερμοκρασία και με το μηδενικό οξυγόνο που έχει στο βάθος το συγκεκριμένο που θα κατέβει, μας δίνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έχει δοκιμάσει? Έχω δοκιμάσει από την εταιρεία Μπλομπλός, έχω δοκιμάσει. Και η διαφορά? Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ορίμαση του κρασιού σε συνθήκες ιδανικές στο βυθό, όπου η θερμοκρασία είναι σταθερή, ενώ δεν υπάρχει οξυγόνο, καθιστώντας το ακόμα πιο ελκυστικό για το κοινό. Θα είναι έτοιμο και στην εμφάνιση, γιατί θα παίζει ρόλο, θα πιάσουν διάφοροι οργανισμοί επάνω, οι οποίοι θα δώσουν ότι πράγματι ήταν στο βυθό και αυτά που τα αστρίδια που θα πιάσει επάνω όλους τους οργανισμούς, είναι και δίνει πολύ ομορφιά και στην όψη. 5.000 μπουκάλια κρασιού τοποθετήθηκαν σε μια κατασκευή και βυθίστηκαν για παλαίωση, όπου θα παραμείνουν στο υποβρύχιο κελάρι για 6 μήνες. Έχει γίνει και σε άλλες χώρες του κόσμου με πολύ θετικά αποτελέσματα. Εμείς στην Κρήτη γίνεται πρώτη φορά και πρώτη φορά γίνεται με κριτικές ποικιλίες. Ευελπιστώ θα πάνε όλα μια χαρά. Στη Σαντορίνη κάνουν το εξής. Αν σας πω ότι ένα μπουκάλι πόσο πουλιέται, είναι απίστευτες οι τιμές. Και 500 ευρώ. Τον θησαυρό στην ποιότητά του θα ανακαλύψουν πελάτες και φίλοι της Ένωσης Ηρακλείου, οι οποίοι θα το γευτούν δωρεάν τον ερχόμενο Αύγουστο, όπως δήλωσε ο Μύρος Χιλετζάκης, ο οποίος έχει ήδη πάρει μια δυνατή γεύση από τα εξαιρετικά αποτελέσματα βυθισμένων ίνων. Τον Αύγουστο, το μήνα τρίγου, θα βγουν αυτά τα μπουκάλια στην επιφάνεια και θα τα δοκιμάσουμε. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον, το σκεφτόμαστε και αυτό επαγγελματικά για το μέλλον. Στόχος όλων είναι να επιτευχθεί με επιτυχία το όλο εγχείρημα, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ο μεγαλόπνος σχεδιασμός με την ονομασία Ναυάγιο, το οποίο θα αποτελεί την ετικέτα των βυθισμένων κρασιών, για τα οποία ανοίγονται νέες προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κρασί που θα εμφιαλωθεί μόλις είναι έτοιμο, η ετικέτα θα λέγεται Ναυάγιο. Το σκεφτόμαστε. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Δεν έχει να ζηλέψει η Κρήτη τίποτα από τη Σαντορίνη. Ούτε ο κριτικός Αμπελώνας, ούτε τα κριτικά Ινοποιεία, ούτε εμείς. Στα ωφέλη που θα υπάρξουν από το Ναυάγιο για την τοπική παραγωγή και οικονομία, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς. Μπορεί να έχει μια τεράστια εμπορική επιτυχία που θα την καρποθούμε όλοι, και η παραγωγή και η οργάνωση και η κρητική οικονομία.